Τομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Αχτσιόγλου, για να περάσουμε λίγο και στα δικά σας, συνδέοντάς τα κάπως με την αναθεώρηση στην προηγούμενη μας κουβέντα, κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι σε επίπεδο ατομικών κοινωνικών δικαιωμάτων έχει πάει πολλά βήματα πίσω. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, ας πούμε, ότι θα κατοχυρωθεί το περίφημο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτό είναι βήμα προς τα πίσω? Στο Σύνταγμα, για το Σύνταγμα, ναι. Λέμε. Κοιτάξτε, με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, να σας πω πρώτα απ' όλα ποια ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το Σύνταγμα. Ναι. Διότι προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να το καρποθεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι έκθετος για το ζήτημα αυτό. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι το κράτος οφείλει να εγγυάται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σε όλους τους πολίτες. Άρα να θεσπίσουμε πρώτα απ' όλα μια υποχρέωση προς το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση. Το τι είναι αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωση να προκύπτει από επιστημονικές μεθόδους και τούτο να το εγγυόμαστε και από καθολική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά, βλέπει υγεία για παράδειγμα, και από την παροχή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει ούτε να υπάρχει υποχρέωση, θέλει να η πρότασή της είναι να λέει το Σύνταγμα το κράτος με ρημνά. Το κράτος με ρημνά δεν σημαίνει τίποτα. Το κράτος με ρημνά σημαίνει ένα ευχολόγιο. Δεν της αρέσει ούτε να προκύπτει το ποιο είναι αυτό το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Διότι, για παράδειγμα, ο κύριος Βρούτσης χθες κόντεψε να μας πει ότι τα 210 ευρώ εγγυώνται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στους ανθρώπους. Ναι. Και δεν θέλει σε καμία περίπτωση τούτο να διασφαλίζεται από ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά. Όπως ξαναλέω, είναι η υγεία. Άρα, δεν είναι τώρα να μας το παίζει βασιλικότερος του βασιλέως ο κύριος Μητσοτάκης για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ορίστε πρόταση, με την οποία, αν κανείς θέλει πραγματικά να διαμορφώσει ένα δίχτυ προστασίας για τους πολίτες αυτού του τόπου, όχι φιλανθρωπίες, όχι όπως μας βγει κάθε φορά ανάλογα με τα δημοσιονομικά, ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας για τους ανθρώπους, νομίζω πως είναι μια πλήρης πρόταση. Γιατί την απορρίπτει? Γιατί την απορρίπτει? Το μόνο που δέχεται λοιπόν είναι να βάλει μια γενική με έρημνα ευχολόγιο και να κατοχυρώσει την αναφορά στο κοινωνικό, στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως το λένε αυτοί, ναι, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Δεν νομίζω ότι στο πεδίο αυτό πραγματικά η Νέα Δημοκρατία έχει να επιδείξει ούτε έργο. Να μην περιγράψω την κατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης που παραλάβαμε στη χώρα το 2015. Ναι. Αν είχε το ελάχιστο έργο να επιδείξει, δεν θα φτάναμε σε εκείνο το ακραίο σημείο. Δεν θέλω να περιγράψω τον προϋπολογισμό που είχε αφήσει για την πρόνοια και που κατά τη διάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον τριπλασιάστηκε εν μέσω μνημονίων. Και αυτή τη στιγμή δεν δέχεται ούτε το ελάχιστο να διασφαλίσουμε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών όλων σε δημόσια αγαθά όπως η υγεία. Ναι. Άρα νομίζω πως είναι μια ακραία υποκριτική για επικοινωνιακούς λόγους αναφορά, τη στιγμή που υπάρχει ένα πολύ πιο πλήρες πλαίσιο που θα μπορούσε να αποδεχτεί και το απορρίπτει κάθετα. Το πρόβλημα είναι ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση συνταγματικής αναθεώρησης σπάνια προκύπτει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τι απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία. Αν οι πολίτες ήξεραν το τι απορρίπτει, θα καταλάβαιναν πάρα πολύ καλά την πολιτική στόχευση. Όταν απορρίπτεις το να μην υπάρχει διάκριση στην αμοιβή, στο μισθό, λόγω ηλικίας, το απορρίπτει αυτό. Το απορρίπτει. Γιατί το απορρίπτει? Εσείς φαντάζομαι το λέτε. Το κατώτατο μισθό, σκέφτεται κάτι παρόμοιο, θέλει να το αφήσει ανοιχτό. Γιατί το απορρίπτει? Καταλάβατε πόσο πρόδειλη είναι η πολιτική της πρόθεση αναφορικά με τα εργασιακά κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών αυτού του τόπου? Και στο τέλος της μέρας, το Σύνταγμα υποτίθεται ότι είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους. Έτσι δεν είναι? Έχει μια κανονιστική λειτουργία. Δεν είναι ευχολόγιο. Εάν δεν μπορέσουμε εκεί να κλειδώσουμε μερικές υποχρεώσεις, δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε μια συζήτηση για να εκφράζουμε φιλοδοξίες που, ξαναλέω, εξυπηρετούν μόνο επικοινωνιακούς σκοπούς. Βέβαια, τώρα, αν είχατε δίπλα σας ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι πολλές φορές πράγματα τα οποία περιγράφονται, ακόμη και ως υποχρεώσεις μέσα στο Σύνταγμα, δεν προκύπτουν από την πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι οι δεσμεύσεις δεν τρώγονται, να το πω έτσι. Για παράδειγμα, το Σύνταγμα λέει μέσα ότι ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει στη φορολογία με βάση τις δυνατότητές του. Αλλά αυτό δεν ισχύει, ούτε ίσχυσε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Για να ίσχυε, δεν θα έπρεπε να υπήρχαν καν offshore, ας πούμε, που να λειτουργούν στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά σημεία του Συντάγματος τα οποία δεν ικανοποιούνται πλήρως, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που η καθαρότητα του Συντάγματος βοήθησε στο να προστατευτούν δεδομένα και δικαιώματα. Και αν κάτι μας έχει μάθει αυτή η κρίση, διότι έρχεται μια αναθεώρηση συνταγματική έχοντας περάσει αυτό το τεράστιο, την τεράστια βάσιμο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αν κάτι μας έμαθε, είναι να έρθουμε να θωρακίσουμε πράγματα τα οποία φάνηκε ότι ήταν εντελώς απροστάτευτα, δικαιώματα και πολίτες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάναμε διαπραγμάτευση με την Τρόικα για τα εργασιακά,
Εγώ είχα στο χέρι μου για τη διαιτησία, για παράδειγμα, ένα σύνταγμα που έλεγε ότι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία προστατεύεται και μία απόφαση ανωτάτου του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι το Σύνταγμα είναι σαφές σε αυτό. Μπορούσα εγώ να πάω στη διαπραγμάτευση και παρότι η απέτηση της Τρόικα ήταν να το καταργήσουμε, να πω ορίστε, το ελληνικό Σύνταγμα, τα ελληνικά δικαστήρια είναι σαφή. Και αυτό οδήγησε στο να αποσυρθεί αυτή η απέτηση της Τρόικα από το τραπέζι. Αν είχα εγώ, εννοώ κάθε πολιτικός που έχει αυτή την κατεύθυνση. Μια διάταξη που λέει όχι στον υποκατώτατο, δεν θα μπορεί να ξαναζητηθεί. Δεν θα μπορούσε αυτό να παραβιαστεί. Αυτό λέμε λοιπόν σήμερα. Να θωρακίσουμε πράγματα στέρεα, να μην τα επιτρέψουμε ξανά να υποτιμηθούν σε περίπτωση οικονομικής κρίσης. Και δεν δέχεται να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, ιδίως στα εργασιακά. Εντάξει, το έχει αποδείξει και με τους νόμους που ήδη εισηγείται, οι οποίοι είναι πολλά βήματα πίσω. Πολλά βήματα πίσω. Θα πάμε σε αυτό. Απλώς πριν πάμε, να δούμε λίγο το ασφαλιστικό. Κυρία Αχτσιόγλου, έχουν υπάρξει πάρα πολλές πια αποφάσεις, με τις οποίες ένα κομμάτι του λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου κρίνεται αντισυνταγματικό. Κάποιο δικαστήριο βγαίνει και λέει ότι η χ κατηγορία ασφαλισμένων συνταξιούχων δικαιούται αναδρομικά κλπ. Όλα αυτά, επειδή δεν είναι ένα και δυο πια, ανεξαρτήτως αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν δημιουργούν την ανάγκη για ένα νέο ασφαλιστικό? Μήπως είναι πάρα πολλά δηλαδή τα μπαλώματα που πρέπει να γίνουν? Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί βασικά αυτή κοιτάει κανείς, αυτή είναι ο πιλότος, αναφορικά με το νόμο 4387 του 2016, αποδέχεται τη φιλοσοφία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή. Την αποδέχεται και την εγκρίνει, την επικροτεί. Ναι. Λέει το να έχουμε ένα ενιαίο ταμείο, ξεκάθαρους κανόνες, έναν κανόνα υπολογισμού για όλους των εισφορών, έναν κανόνα υπολογισμού των συντάξεων, να μην υπάρχουν διακρίσεις και διάσπαρτες ρυθμίσεις, εθνική σύνταξη, όλα αυτά τα αποδέχεται και τα επικροτεί. Υπήρχαν και πλευρές στην απόφαση που κάποια σημεία του νόμου τα έβρισκε αντισυνταγματικά. Κάποιες πλευρές αυτής της απόφασης, εγώ πολιτικά δεν μπορώ να τις αποδεχτώ. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε κάποιες κρίσεις, οι οποίες έχουν μια ταξική μεροληψία εναντίον των αδυνάτων. Όταν λέει ότι κακώς έβαλες κατόφλι προστασίας 1.300 ευρώ για να προστατεύσει επικουρικές συντάξεις των πιο χαμηλοσυνταξιούχων, και αυτό είναι κακός, γιατί θίγει την αρχή της ισότητας. Εγώ πολιτικά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, όταν έχεις δημοσιονομικούς περιορισμούς, προσπαθείς να προστατεύσεις τουλάχιστον τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και υπάρχουν πλευρές της απόφασης οι οποίες θίγουν ζητήματα που τώρα που τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι καλύτερα μπορούν να διορθωθούν. Όπως για παράδειγμα λέει να υπάρχει καλύτερη ανταποδοτικότητα στις συντάξεις όταν κανείς μένει πολλά χρόνια στην εργασία. Ναι. Και πλέον έχεις το περιθώριο στο ασφαλιστικό σου σύστημα και το δημοσιονομικό εννοώ να την κάνεις αυτή τη διόρθωση. Άρα αν το δούμε αντικειμενικά, αν κάποιος επιθυμεί να προστατεύσει ένα δίκαιο, δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που να έχει και αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτό είναι το δημόσιο και το κοινωνικό, να μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες μέσα από μια στοιχειώδη αναδιανομή, αλλά να έχει και ανταποδοτικότητα και την αλληλεγγύη των γενεών, τότε μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις, έχεις τα δημοσιονομικά περιθώρια τώρα, που να διορθώσουν επιμέρους προβλήματα που πράγματι υπήρχαν. Μην ξεχνάτε ότι το ασφαλιστικό Κατρούγκαλο έγινε εν μέσω μνημονίων, με περιορισμούς και με απαιτήσεις από την Τρόικα πολύ συγκεκριμένες. Εμείς θυμάστε ότι είχαμε αρχίσει να διορθώνουμε αρκετά πράγματα από ένα σημείο και μετά. Και σας κατηγορούσαν ότι το ξυλώνετε κιόλας τότε. Εντάξει. Οι συντάξεις χειρίας ήταν μια διόρθωση που έπρεπε να γίνει. Ναι. Ήταν μια επιβολή από την Τρόικα, ήταν κοινωνικά ανάλγητη και μόλις είχαμε το περιθώριο το διορθώσαμε. Η μείωση των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, μεσαίων εισοδημάτων, επίσης από 1η-1η του 19 την κάναμε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αρκεί να επιμένεις ότι θες δημόσιο σύστημα με βασικούς πυλώνες, όπως είπα, και την αναδιανομή και την ανταποδοτικότητα. Εάν θέλεις ιδιωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ναι. Συντάξεις εξαιρετικά χαμηλές για τη μεγάλη πλειονότητα, για να μπορούν να αποταμιεύουν οι πιο υψηλόμισθοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες τα χρήματά τους. Αν θες ένα σύστημα που να έχεις κλάσεις και τυχαίες εισφορές για τους ασφαλισμένους, τότε σίγουρα δεν θα στο εξυπηρετήσει αυτό η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, αλλά νομίζω πως αυτό είναι ένα αντικοινωνικό τελικά σύστημα. Αυτό που προβάλλουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ως η λογική, η φιλοσοφία του ασφαλιστικού που πάνε να φτιάξουν, είναι ότι αν κάποιος θέλει να δίνει 10 ευρώ παραπάνω το μήνα για να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη, θα του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό ως λογική σας βρίσκει αντίθετη? Υπάρχει ήδη αυτό.
Αυτό που είπατε μόλις υπάρχει ήδη από τον νόμο Κατρούγκαλου. Είχε, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, το νομοθετήσαμε αυτή τη δυνατότητα από το 17 και μετά, να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να πληρώνει επιπλέον εισφορές κανείς για να μπορεί να λαμβάνει μεγαλύτερο τμήμα ανταποδοτική σύνταξη. Αυτό υπάρχει ήδη. Δυστυχώς δεν λένε αυτό. Αυτό που φαίνεται να λένε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν το ξέρουμε όμως επισήμως, διότι όλα αυτά δεν πάβει να προκύπτουν από συνεντεύξεις, διαρροές κτλ. Είναι ότι στην πραγματικότητα θα επαναφέρουμε ένα σύστημα κλάσεων στις εισφορές. Το σύστημα των κλάσεων εξορισμού, ένα άδικο σύστημα, διότι ο κανείς πρέπει να πληρώνει με βάση αυτά που βγάζει. Οι κλάσεις είναι αυθαίρετες κατηγορίες. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες. Οι κλάσεις, για να το πούμε, είναι με τα χρόνια που έχει ο καθένας στη δουλειά. Με τα χρόνια. Δεν καταλαβαίνω πώς θα το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω δει διαρροές ότι θα θεσπίσει ένα σύστημα κλάσεων, 7 κλάσεων, που καθής θα επιλέγει μάλιστα σε ποια κλάση θα είναι. Τούτο έχει τα εξής προβλήματα. Είναι ένα άδικο σύστημα, δεν συνδέεται με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των ανθρώπων και καταλήγει στο τέλος της μέρας, εάν θα είναι και εθελοντική η επιλογή της κλάσης, να δίνουν και οι έχοντες το ελάχιστο, γιατί να επιβαρυνθούν και να πάρουν τα χρήματά τους να τα επενδύσουν σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό θα στερήσει αμέσως αυτομάτως πόρους από το δημόσιο σύστημα. Δεν θα μπορεί, με άλλα λόγια, το δημόσιο σύστημα να πληρώσει αξιοπρεπείς συντάξεις. Και άρα η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, μιλάω για μισθωτούς, για ανθρώπους που είναι σε μαγαζιά, για μικροεπιχειρηματίες, για νέους δικηγόρους, για ασφαλισμένους που έχουν ένα ποσό εισοδήματος, ας πούμε 15.000 ευρώ το χρόνο, μια τέτοια τάξη, να την πληρώσουν με συντάξεις πείνας. Διότι το ασφαλιστικό είναι ένα σύστημα που ισορροπεί ανάμεσα στις εισφορές και στις παροχές. Αν κόψεις την εισρωή χρήματος από τις εισφορές και το κατευθύνεις σε ιδιωτικές εταιρείες, προφανώς δεν μπορείς να δώσεις συντάξεις αξιοπρεπείς. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα για να βελτιώσουμε το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αυτά που φαίνεται να διορίζονται από την κυβέρνηση είναι ότι θα τα αξιοποιήσει όλα αυτά εις βάρος του κοινωνικού συνόλου υπέρ πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων. Κυρία Χτσιόγλου, επειδή αναφερθήκατε πριν στα εργασιακά και ένα από αυτό το κομμάτι έχει να κάνει και με τη συλλογική σύμβαση της ΔΕΗ, ακούω αυτές τις μέρες την κριτική σας, αλλά αν κάποιος σας πει ότι η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία που, για να το πω κομψά, δεν είναι και στο καλύτερό της σημείο, ξέρουμε όλοι ότι θα αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες και στο μέλλον, γιατί θα πρέπει να απεξαρτηθεί από το λιγνίτη με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό οικονομικά, που είναι φτηνό καύσιμο, και ότι αν δει κανείς το πράγμα προοπτικά για τα επόμενα 10-20 χρόνια, μακριά από μένα κάθε διάθεση κοινωνικού αυτοματισμού, δεν μπορεί να έχει μέσο μισθό 2.000 ευρώ. Και ότι αυτό γίνεται για αυτόν τον λόγο. Τι θα απαντούσατε σε αυτή την κριτική? Καταρχάς, είναι μια εταιρεία η οποία είχε προβλήματα και πολλά χρόνια πριν. Ναι. Έτσι, να μην, επειδή ακούγεται μια τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι τα προβλήματα της ΔΕΗ προέκυψαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στην πραγματικότητα, η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ μείωσε και τον δανεισμό της, μπόρεσε να δώσει ελαφρώς καλύτερες τιμές στους καταναλωτές και μπόρεσε να ισορροπήσει αναφορικά με το χρέος της. Όχι ότι ήρθε σε ιδανική οικονομική κατάσταση, σε καμία περίπτωση. Έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έρχεται όμως τώρα η Νέα Δημοκρατία και κάνει το εξής με τη ΔΕΗ. Οδηγεί στην απόλυτη εκχώρηση της σε ιδιώτες. Αυτό είναι το ένα σκέλος του ζητήματος. Και έρχεται να δημιουργήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό, πράγματι, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Λέει ο Υπουργός ότι τάχα το νομοσχέδιο που εισηγείται καταργεί τη μονιμότητα των εργαζόμενων στη ΔΕΗ. Η μονιμότητα των εργαζόμενων στη ΔΕΗ έχει καταργηθεί από το 2012. Είναι ορίστου χρόνου όμως. Η μονιμότητα έχει καταργηθεί από το 2012. Ναι. Δεν υπάρχει καμία διάταξη στο νομοσχέδιό του που να αλλάζει κάτι σε αυτό. Το ορίστου χρόνου σημαίνει ότι η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή. Ναι. Όπως ισχύει με όλες τις ορίστου χρόνου συμβάσεις. Η μονιμότητα λοιπόν έχει καταργηθεί από το 2012. Γιατί το επικαλείται αυτό, παρότι ξέρει ότι είναι ψευδές, οι νόμοι είναι σαφείς. Έκτοτε, μάλιστα, άνθρωποι απολύθηκαν, αναζήτησαν τη δικαίωσή τους στα δικαστήρια, δεν την έλαβαν, διότι ο νόμος είναι σαφής. Ναι. Έτσι, ότι πλέον οι συμβάσεις καταγγέλλονται με τις κοινές διαδικασίες. Γιατί το κάνει αυτό? Για να δημιουργήσει μια εντύπωση στους πολίτες ότι τάχα μου το νομοσχέδιό του έρχεται να μειώσει τα προνόμια προνομιούχων εργαζομένων. Ότι τα βάζει με τα ρετυρέ που λέγαμε παλιά. Το χειρότερο από όλα είναι ότι έρχεται ο νόμος να καταργήσει την υφιστάμενη στη ΔΕΗ επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι πραγματικά από τις πρωτοφανείς δράσεις μιας κυβέρνησης. Ο ίδιος ο νόμος λέει ότι η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση δεν θα ισχύει για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Όποιος δηλαδή μπαίνει στη ΔΕΗ και προσληφθεί στη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, θα αμείβεται με 650 ευρώ. Δημιουργεί έτσι
δύο ταχυτήτων εργαζόμενους, παρεμβαίνει εντελώς αντισυνταγματικά σε ισχύουσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και το λιγότερο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι αν θέλετε να κάνετε μια τροποποίηση των μισθολογικών κλιμακίων, γιατί δεν ήρθατε σε πάνω διαπραγμάτευση. Γιατί δεν είπε το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητήσει, να επαναδιαπραγματευτεί την επιχειρησιακή. Ή το Σωματείο των Εργαζομένων ήταν διαθέσιμο στο να γίνει μια τέτοια τροποποίηση της συλλογικής σύμβασης. Mm-hmm. Γιατί παρεμβαίνει το κράτος με νόμο και καταργεί την επιχειρησιακή για τους νέους εργαζόμενους. Για τους νέους, ξαναλέω, εργαζόμενους. Άρα προκαλεί τελικά μια τεράστια βλάβη στους νέους προσληφθέντες. Και την ίδια στιγμή λέει ότι οι προσλήψεις θα γίνονται εκτός ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Άρα ο Υπουργός τελικά, ως μέχρι να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, θα επιλέγει ποιος θα προσλαμβάνεται. Οι νέοι προσληφθέντες στη συντριπτική τους πλειονότητα θα πέφτουν στα 650 ευρώ, στα ελάχιστα, και διατηρεί ταυτόχρονα το δικαίωμα για τα ανώτερα στελέχη της ΔΕΗ να μην έχουν μισθολογικό ταβάνι. Ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε ένα μισθολογικό ταβάνι, ένα όριο δηλαδή των αμοιβών τους. Άρα να μπορεί να έχει Golden Boys και ταυτόχρονα γενιά των 650 ευρώ στη ΔΕΗ και όλα αυτά εκτός ΑΣΕΠ. Είναι πραγματικά ένα μνημείο εργασιακού μεσαίων αυτό που πάει να φτιάξει. Κυρία Αξιόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα μείνουμε στην πολιτική επικοινωνία.